βγήκε ένα κοινό ανακοινωθέν. Πώς τον βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει κατά καιρούς ότι... Να πανηγυρίζουμε, να είμαστε ευχαριστημένοι, να είμαστε συγκρατημένοι. Τι τίτλο θα βάζατε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ρήξη. Ούτε η Ευρώπη των δικαιωμάτων, του πολιτισμού, των λαών θα θέλει ρήξη, ούτε η Ελλάδα θέλει να βγει έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό σημαίνει να μην θέσει υποχωρήσει, βεβαίω, κύριε Υπουργέ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, φαντάζομαι. Όταν δύο τρένα πάνε να συγκρουστούν, ή ο ένα φρενάρει ή ο άλλο αλλάζει ράγε. Άρα λοιπόν κάπου εκεί θα βρεθεί η ισορροπία. Δεν θα τρακάρουν. Ναι. Ο κύριο Τσίπα είπε ότι ξαναβάλαμε στι ράγε τη διαδικασία. Είχε ψιλοεκτροχιαστεί από ό,τι κατάλαβα κατά την κυβέρνηση η διαδικασία και την ξαναβάλαμε στι ράγε. Κοιτάξτε, όταν είναι μια πολιτική διαδικασία, πραγματικά δεν τηρεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, δεν είναι λογιστικό για να πεις ιδού ο τύπος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Άρα οι διακυμάνσεις των πολιτικών ισορροπιών και μέσα σε κάθε χώρα και συνολικά στην Ευρώπη θα έχουν αυτά τα σλάλωμα, θέλετε. Άρα να περιμένουμε και κάποιες επαναχωρήσεις, κύριε Υπουργέ, σε θέματα όπως είναι οι αποκατοικοποιήσεις ή άλλα ζητήματα τα οποία δεν συζητούσατε μέχρι τώρα, ακριβώς για να μην συγκρουστούν τα τρένα, όπως είπατε. Εγώ δεν θα μιλήσω για επαναχωρήσεις. Θα μιλήσω για αμοιβαίες προσαρμογές. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Λέω με το ρεαλιστική. Αυτό σημαίνει έντιμος συμβιβασμός. Εντάξει, ούτε την έννοια του συμβιβασμού. Έχω ακούσει για ιστορικό συμβιβασμό, για έντιμο συμβιβασμό, ναι, για μη έντιμο. Εγώ νομίζω ότι όταν είσαι σε μια συλλογικότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έρθεν κακήθεν πρέπει να υπάρχουν κατανοήσεις του προβλήματος και θα γίνονται αμοιβαίες προσαρμογές. Όλο το πράγμα είναι στο αμοιβαία, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δεν είναι ο ένας να επαναχωρεί και ο άλλος να εντέλεται. Ναι. Σε αυτό προφανώς εντάσσεται και αυτή την είδηση που μάθαμε και όντως είναι σημαντική, της αμοιβαίας, αν θέλετε, αυτού της προσέγγισης, για το πακέτο Juncker που θα δοθεί για την ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, μάθαμε τι δίνουν οι Ευρωπαίοι, αυτό που δεν έχουμε μάθει ακόμα είναι τι κάνετε εσείς. Και μάλιστα σήμερα θα το ανακοινώσει ο κύριος Γιούνκερ. Ναι, σήμερα θα ανακοινώσει το ποσό. Το ποσό θα ανακοινώσει για την καταπολέμηση ανθρωπιστικής κρίσης. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν έχουμε μάθει τι κάνετε εσείς. Κοιτάξτε, αυτό το θεωρώ υποχρέωση της Ευρώπης. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζει σε καμία πολιτική, τακτική, λογιστική, όπως να το πείτε, την ανθρωπιστική κρίση. Ναι, απλώς σήμερα θεσμοθετήθηκε αυτό ουσιαστικά. Μπράβο, δεν χρειαζόταν η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν χρειαζόταν αν αυτό το πράγμα το έβαζε σε λογιστική βάση. Τώρα, τι θα συμβεί από τη μεριά της κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών, να βεχτείτε, όχι στο Υπουργείο το δικό μας. Τώρα, για να έρθουμε στα δικά σας.